απορροφημένος από την αγάπη του κόσμου που κατέκλυσε τους δρόμους της Καρταχένας στην Κολομβία, ο Πάπας Φρανκίσκος αφαιρείται και έχει ένα μικρό ατύχημα χτυπώντας το τζάμι του αμαξιδίου του. Με το πρόσωπο πρισμένο και λίγο αίμα στα άμφια του, πάντα χαμογελαστός, συνέχισε την περιοδία με την οποία έκλεισε την πενθήμερη επίσκεψή του στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Στην ομιλία του καταδίκασε για μία ακόμα φορά το σύγχρονο δουλεμπόριο. Εδώ στην Κολομβία και σε όλο τον κόσμο, εκατομμύρια άνθρωποι πολλούνται ακόμα ως σκλάβοι. Τικετεύουν για λίγη ανθρωπιά, για λίγη τρυφερότητα. Είτε το βάζουν στα πόδια γιατί έχουν χάσει τα πάντα, κυρίως την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους. Porque lo han perdido todo, empezando por su dignidad y sus propios derechos. Ο Πάπας Φραγκίσκος ανέφερε επίσης ότι προσεύχεται για τους κατοίκους της Βενεζουέλας και έκανε έκκληση για τερματισμό της βίας στη χώρα που, όπως είπε, πλήττει κυρίως τους ασθενέστερους.